Καλησπέρα σας και πάλι. Θα παρακαλέσω λίγο ησυχία ή όσοι θα θέλετε να καθίσετε, να καθίσετε για να ξεκινήσουμε. Βρισκόμαστε στην τελευταία εκδήλωση, σε αυτήν εδώ την αίθουσα τουλάχιστον, με τρεις αγαπητούς καλεσμένους για να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν την πολιτική, την ψήφο, την αντισυστημική ψήφο, την χαμένη, θα λέγαμε, ψήφο πολλές φορές, για όλους αυτούς που δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω τους τρεις καλεσμένους. Η κυρία Ροκοφύλου, υποψήφια βουλευτής από την Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καραμέρος, συνάδελφος υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Ανατολική Αττική. Κυρία Ροκοφύλου είναι στην Αλφα Αθήνας. Και ο κύριος Βλάχος, από υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βλάχο, στην Βόρεια Αθήνα, Β' Αθήνα, Βόρεια. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι επειδή και οι τρεις είναι μέσα στη, είναι μάχημοι και τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορώ να μην τους ρωτήσω και θα ξεκινήσουμε από αυτό. Να σας πω καταρχήν από το θέμα που θα σας πω τώρα. Να σας πω καταρχήν τη διαδικασία. Για τα επόμενα 45 λεπτά θα μιλήσουμε μαζί τους για την πολιτική. Έχουμε χωρίσει τη συζήτηση για να έχει και περισσότερο ενδιαφέρον σε τρεις ενότητες. Η κάθε ενότητα θα είναι από 4 λεπτά τοποθέτηση του καθενός. Μπροστά σας έχετε και το χρονόμετρο. Και η πρώτη έτσι ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι για το θέμα των συνεργασιών. Έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη κουβέντα. Το σύστημα της απλής αναλογικής οδικής εκπαιδευτικής συνεργασίας. Και θα θέλαμε, κυρία Ροκοφύλου, να ξεκινήσουμε από εσάς. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα με τις συνεργασίες και αν η Νέα Δημοκρατία θα αξιοποιήσει αυτή την πρώτη εντολή που θα πάρει. Λοιπόν, να σας πω λίγο πέρα από τις πολιτικές ταμπέλες, να ξεκινήσω λίγο από την ιστορία. Οι ομηρικοί καυγάδες του Απόλλωνα, του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα, ο πόλεμος της Αθήνας με τη Σπάρτη, και πιο μετά ο εθνικός διχασμός, ο εμφύλιος πόλεμος, η διχόνια, η δολερή που θα έλεγε και ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, μας δείχνουν ότι στην Ελλάδα έχουμε μία μεγάλη άρνηση στις συνεργασίες. Γενικώς δεν μας αρέσει η συνεργασία. Συνήθως, δεν ξέρω, είναι στο DNA μας, είναι στην ιδιοσυγκρασία μας, είναι λόγω κοινωνικοπολιτικών συνθήκων. Πάντως, δεν μας αρέσουν οι συνεργασίες. Πριν πολλές, τις περισσότερες φορές που είχαμε συνεργασίες, βεβαίως, σε συγκεκριμένες παριστάσεις, οι Έλληνες μεγαλούργησαν πάντα. Άρα, λοιπόν, ας αφήσουμε λοιπόν την ιστορία και ας πάρουμε το σήμερα, πολιτικά μιλώντας. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε δείξει, υπήρχαν κυβερνήσεις συνεργασίας, υπήρξαν κάποιοι πολιτικοί σχηματισμοί και συνεργασίας, οι οποίοι γίνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε συγκεκριμένες συνθήκες και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν βρισκόμαστε εκεί. Έχουμε κάνει άλματα προόδου, έχουμε μια τεράστια ανάπτυξη, ίσως τη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να αποφασίσουμε αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω στην αλληποληψία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε την αυτοδυναμία όχι τόσο την αυτοδυναμία περσέ, αλλά την αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το κυβερνητικό μας έργο, να συνεχίσουμε το πρόγραμμα το κυβερνητικό που μας οδήγησε σε αυτά τα βήματα που μας οδήγησε. Και ξέρετε, οι ατέρμονες διαβουλεύσεις, οι συνεργασίες μπορεί να μας οδηγήσουν πάλι πίσω. Σκεφτείτε, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι όλες αυτές τις κρίσεις που ζήσαμε την τελευταία τετραετία, που αναγκαστήκαμε να πάρουμε άμεσες αποφάσεις για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, τα σοβαρά που είχαμε, τα σωστά, να έπρεπε να κάνουμε διαβούλευση μεταξύ 2-3 κομμάτων, σχηματισμών, να συζητήσουμε, να έχουμε ισορροπίες μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών. Δεν θα γινόταν τίποτα. Άρα, ξέρετε, εγώ προέρχομαι και από την τοπική αυτοδιοίκηση και θέλω να σας πω ότι το σύστημα της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν προχώρησε τα πράγματα μπροστά. Μας πήγε αρκετά πίσω. Ήμασταν, ξέρετε, κάποιες στιγμές έρμα εκβιασμών, έπρεπε να έχουμε ισορροπίες, άρα δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε μπροστά. Άρα θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις. Κοιτάω και το χρονόμετρο, ξέρετε. Το κοιτάω εγώ, μην αγχώνεστε. Το κοιτάω εγώ. Λοιπόν, άρα θεωρούμε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας, ειδικά κομμάτων, μορφωμάτων,
ιδεολογικών σχηματισμών που δεν έχουν καμία συνοχή στο πρόγραμμά τους, που δεν έχουν συγκλίσεις στα προγράμματά τους, που δεν έχουν ούτε κοινή καταγωγή, ούτε κοινή αφετηρία, θα είναι μόνο επιζήμιο για τη χώρα. Εμείς λοιπόν θέλουμε την πρώτη Κυριακή, δυστυχώς έχουμε το σύστημα της απλής αναλογικής, το οποίο δεν θα μας βοηθήσει καθόλου στο να προωθήσουμε πάλι τη χώρα. Ζητάμε λοιπόν εντολή αυτοδυναμίας για να έχουμε την αυτοδύναμη Ελλάδα που μπορούμε και έχουμε αυτή τη στιγμή, κάνοντας τεράστια βήματα προόδου, έχοντας φτάσει ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα, έχοντας φτάσει να είμαστε από ουραγή που ήμασταν πριν λίγα χρόνια, να είμαστε πρωταγωνιστές τόσο στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο διεθνές επίπεδο. Άρα να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, να έχουμε κυβερνητική σταθερότητα, την οποία τη ζητάμε, όχι για τη λέξη αυτοδυναμία, όχι για την έννοια της αυτοδυναμίας, αλλά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ωραία. Κύριε Καραμέρο, τώρα σε εσάς πέφτει, θα λέγαμε εννοώ στο ΣΥΡΙΖΑ, πέφτει περισσότερο το βάρος, γιατί εσείς τώρα φέρατε και την απλή αναλογική και είστε η θεωρητική των συνεργασιών. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Επειδή άκουσα μια αρνητική φόρτιση στα ρήματα «συνεργάζομαι, συνεννοούμε, συνομιλώ», εμείς θέλουμε και να συνεργαζόμαστε και να συνεννοούμεθα και να συνομιλούμε, όπως θέλουν όλες οι προοδευτικές, αριστερές, σοσιαλδημοκρατικές, οικολογικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Γιατί οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν γίνονται με όρους τι έκαναν οι Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι πριν 2.500 χρόνια, αλλά με ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα. Και οι ανάγκες της Ευρώπης, του κράτους δικαίου, της ανάγκης αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης, της κοινωνικής συνοχής, νομίζω ότι απαιτούν συνεργασίες, όπως συμβαίνει στο τουλάχιστον 20, νομίζω 22 χώρες από τις 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, ζητάμε μεν ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό στις 21 Μαΐου για να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, δεδομένου ότι έχουμε και ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα τα τελευταία 4 χρόνια, μιας κατάρρευσης, μιας υποβάθμισης, ενός κατηφόρου του θεσμικού και οικονομικού. Οπότε θέλουμε ισχυρή εντολή, αλλά θέλουμε και να συνεργαστούμε. Αν πατήσετε στο Google, στο Wikipedia, να πω έτσι, για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Λέει ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην πραγματικότητα δίνουν τη δυνατότητα συνεννόησης και να μην είναι απόλυτα ισχυρό το πρώτο κόμμα, το ένα κόμμα. Το να είναι ισχυρό ένα κόμμα, το είδαμε τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία 4 χρόνια, ότι έχει συγκεκριμένες παρενέργειες, έχει διαφθορά, περισσότερη διαφθορά, διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και κυρίως πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες. Σας καλώ να δείτε το δείκτη Gini της Eurostat. Αυτός δείχνει ότι είχαμε μια αύξηση των ανισοτήτων, κορύφωση το 2014 και στη συνέχεια μια μείωση των ανισοτήτων μέχρι το 2019. Έκτοτε και μέχρι τώρα πάλι ο δείκτης Gini έχει πάρει την ανηφόρα. Δηλαδή η αύξηση, η διεύρυνση των ανισοτήτων. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το εισόδημα. Έχει να κάνει με την πρόσβαση στην υγεία, με την πρόσβαση στην παιδεία. Δεν θέλω να θυμίσω συγκεκριμένες πολιτικές, πώς έμειναν 60.000 παιδιά πέρσι και πρόπερσι έξω από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το 2030 το 50% του πληθυσμού να έχει ανώτατη εκπαίδευση, όχι για να έχει θεωρητικές γνώσεις, αλλά για να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τι σημαίνει κλιματική κρίση, να αποφεύγει την φυλετική βία, να αποφεύγει τον ρατσισμό. Αντίθετα, ακούμε ένα σκληρό λόγο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, που στην πραγματικότητα θέλει μία λευκή επιταγή. Δεν σέβεται την πρώτη κάλπη. Στην πραγματικότητα θέλει να αποφύγει την 21η Μαΐου και θέλει να μπλέξει σε περιπέτειες στη χώρα με δεύτερες, τρίτες, δεν ξέρω εγώ, τέταρτες εκλογές. Και θέλω να σταθώ λίγο και στο παράδειγμα της αυτοδιοίκησης, καθότι είμαι αυτοδιοικητικός, έχω μια εμπειρία 10 ετών. Νόθευσε το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τροποποίηση της νομοθεσίας, περνώντας τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή, νόμοι οι οποίοι έπεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, χαρακτηρίστηκαν αντισυνταγματικοί, δημιουργώντας ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τις αποφάσεις των Δήμων τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, εμείς υπηρετούμε τη συνεννόηση, τη συνεργασία. Θεωρούμε ότι αυτό δημιουργεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, ένα σταθερό περιβάλλον για την κοινωνία, ώστε να μην αντιμετωπίζει έναν αγά κομματικό μηχανισμό, ο οποίος μοιράζει το κράτος, τα ημάτια του κράτους και κυρίως μοιράζει το ταμείο του κράτους, όπως είδαμε να γίνεται σε πλήστες όσες περιπτώσεις αυτά τα 4 χρόνια μετά το 2019. Οπότε λέμε ναι, ισχυρή εντολή, ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Και την επόμενη μέρα, με τις προοδευτικές δυνάμεις που λογικότερα είναι να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, έως και αντιπαλότητα, να κάτσουμε να συνοηθούμε τι είναι αυτό που ενώνει στη χώρα αυτή και όχι τι είναι αυτό που χωρίζει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κύριε Βλάχο, να έρθουμε σε εσάς. Το θέμα των συνεργασιών, νομίζω ότι σας έχει φέρει στο προσκήνιο και είσαστε οι νύφοι που όλοι ζητάνε την επόμενη μέρα. Γιατί εάν είχαμε, ας πούμε, στοιχεία ότι κάποιο από τα δύο πρωτοκόμματα θα έκαναν αυτοδυναμία, το τρίτο κόμμα δεν θα είχε τόσο πολύ μεγάλη σημασία ο ρόλος του. Όμως φαίνεται ότι εδώ στο ΠΑΣΟΚ τώρα τα πράγματα, με το ΠΑΣΟΚ εννοώ έτσι όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και όλοι κοιτάνε προς το μέρος σας. Καταρχήν να πούμε ότι στη ζωή και στο επιχειρήν, γιατί εδώ είναι αρκετοί άνθρωποι του επιχειρήν, είναι καλό πράγμα η συνεργασία. Χωρίς συνεργασία δεν πας πουθενά. Και επίσης είναι άλλο η συνεργασία και άλλο η συνένεση. Η συνεργασία σου δίνει τη δυνατότητα να κρατάς τις αρχές και τις αξίες σου και να μπορείς να βρίσκεις ένα κοινό τόπο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που μιλάνε σήμερα για συνεργασία την εννοούν. Και τι εννοώ με αυτό. Εάν δείτε, όχι μόνο τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε φορά που απλώνουν χείρα φιλίας στο ΠΑΣΟΚ, καταλήγουν να υφαρπάζουν στελέχη, να αντιγράφουν το πρόγραμμα και να προσπαθούν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να μας έχουν στα αριστερά και τις υπόλοιπες μέρες να μας τοποθετούν στα δεξιά. Άλλωστε είναι πρόσφατα αυτά που έχουν πει και ο κύριος Μητσοτάκης που προσπαθεί να μας βάλει στο μέτωπο της δραχμής, αλλά και ο κύριος Τσίπρας, όπου λίγα χρόνια πριν μας έλεγε δεκανίκη της δεξιάς. Δεν θέλω όμως να σταθώ σε αυτό. Εμείς έχουμε κάνει κάτι πρωτότυπο για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, αρκετό χρόνο πριν την κάλπη και αντιλαμβανόμενοι ότι δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε ούτε Τέμπη, δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε ούτε παρακολουθήσεις. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε κάλπικα δημοψηφίσματα των 5 ημερών. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε μαϊμού διαγωνισμούς για τηλεοπτικές άδειες. Θέλουμε να είμαστε ένα προοδευτικό αντίβαρο στην επόμενη κυβέρνηση. Αλλά υπό έναν όρο. Ότι το πρόγραμμα που καταθέτουμε στον ελληνικό λαό θα επιβραβευτεί από τον ελληνικό λαό και θα μαυρίσει τους άλλους δύο. Τι σημαίνει αυτό? Ένα ισχυρό διψήφιο. Ήταν χθες εδώ ο πρόεδρος, έβαλε περίπου την πολιτική και εκλογική μας φιλοδοξία, το όριο αυτής, και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο. Και καθήμενοι στο τραπέζι και τιμώντας και το Σύνταγμα και την διερευνητική εντολή, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινούς τόπους. Δεν σημαίνει ότι με το ζόρι θα κάτσουμε σε καρέκλες. Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ και το νέο ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι δεν τον νοιάζουν οι καρέκλες. Μας νοιάζει η στροφή, μας νοιάζει η αλλαγή πορείας, μας νοιάζουν οι πολιτικές. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ιδιαίτερα μετά από τα Τέμπη, που θεωρείται ένα γεγονός τομή και στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα, είναι ότι τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί πλέον δεν μπορούν να έχουν μία μόνο λύση. Προφανώς μπαίνουμε όλοι στο κάδρο. Και τα κόμματα, τρία κόμματα που κάθονται σήμερα στο τραπέζι, εδώ κοντά στην κύριε Χασαπόπουλε, έχουν κυβερνήσει. Και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Συνεπώς, τα Τέμπη τι κάνουν? Νοηματοδοτούν και ταυτόχρονα αντανακλούν μια μεγαλύτερη κοινωνική ανάγκη να δοθούν λύσεις σε προβλήματα που έχουν χρονίσει. Το ότι μπαίνεις σε ένα τρένο και ξέρεις ότι δεν μπορείς να βγεις ζωντανός είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Το ότι μπαίνεις σε ένα λεωφορείο και μπορεί να σου έρθει οροβή στο ταβάνι δείχνει ότι τα δημόσια αγαθά έχουν εγκαταλειφθεί στη μοίρα τους. Εγώ γυρνάω στα κέντρα υγείας της εκλογικής μου περιφέρειας και βλέπω σε περιοχές που κάποτε πήραν 15 και 20 γιατροί να υπάρχουν 3 γιατροί με ραντεβού και 4 ασθενείς. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι έχουμε ένα κοινωνικό κράτος σε κατάρρευση, δείχνουμε ότι έχουμε μια κοινωνία σε συλλογική απογοήτευση, αλλά ταυτόχρονα όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν μαζευτεί πρέπει να αντιμετωπιστούν από μια συλλογική, αν θέλετε, πολιτική πρόταση. Εμείς, και το ξαναλέω και αυτό είναι ξεκάθαρο, και πολύ πριν οι άλλοι αρχίσουν τα πέρα δόθε θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε ξεκάθαροι. Αν ο λαός ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, θα του βγει ΠΑΣΟΚ. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός μας είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά αν χρειαστεί να βρούμε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, δεν θα το επιβάλλουμε εμείς. Θα το συναποφασίσουμε με το κόμμα ή με τα κόμματα τα οποία θα κάτσουμε στο τραπέζι για να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε μπροστά 10 μεταρρυθμίσεις για να σταθεί και η κοινωνία όρθια, αλλά και να αναπνεύσει επιτέλους η οικονομία από το σφιχτό εναγκαλισμό του Ταμείου Ανάκαμψης για τους λίγους, από τον πακτολό των δίστων απευθείας αναθέσεων και από το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου που κυβέρνησε με τους ανιψιούς, αλλά και το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου επί Τσίπρα που κυβέρνησε με τους κολλητούς. Ξέρετε τι, ακούγοντάς σας. Λέτε, είμαστε εδώ εκπρόσωποι τριών κομμάτων που κυβέρνησαν. Γιατί όμως, αφού φτάσαμε τώρα, δεν είναι ρητορικό είναι το ερώτημα, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και το λέει πάρα πολλοί κόσμος αυτό. Γιατί αυτά τα κόμματα δεν μπορούσαν να φτιάξουν ένα αξιόπιστο σιδηρόδρομο και τώρα, είτε από συνεργασίες είτε από οτιδήποτε άλλο, θα κληθούν να ξαναφτιάξουν τα πράγματα από την αρχή, στα πανεπιστήμια, στις μεταφορές, σε όλες αυτές τις μεγάλες υποδομές, ενώ οι ίδιοι όταν ήταν στα χέρια τους η κυβέρνηση δεν μπορούσε να κάνουν τίποτα.
είναι από τα παράδοξα της ελληνικής πολιτικής σκηνής που δεν μπορεί κάποιος εύκολα να τα απαντήσει ή να δώσει μια εξήγηση. Γιατί τα ίδια λάθη γίνονται σε κάθε κυβέρνηση συνεχώς και συνεχώς. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας. Τώρα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο σκέλος. Θέλω να σας ρωτήσω, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, ενώ έχουμε μπει στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, τα άκρα, για να το πω έτσι, τα κόμματα που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή και αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν να επιβάλλουν την ατζέντα τους. Και ως ένα βαθμό το έχουν καταφέρει. Δηλαδή αυτό που γίνεται, ας πούμε, με την υπόθεση Κασιδιάρη και τον Άριο Πάγο. Τα κόμματα που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία βλέπετε ότι για ένα δημοσκοπικό ποσοστό που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις γύρω στο 4-4,5%, προσπαθούν κάποιοι να το διεκδικήσουν 5-6 κόμματα. Έγινε πολύ μεγάλο, πώς να σας πω, κυριάρχησε στην προεκλογική ατζέντα. Η υπόθεση με τον κύριο Βαρουφάκη, τις Δημητρούλες, τη Δημητρούλα, τον Οδυσσέα και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία έφεραν μια αναστάτωση και στα μεγάλα κόμματα στο θέμα της προεκλογικής ατζέντας. Μπορούν τα άκρα, κυρία Ροκοφύλου, να επιβάλλουν τη δικιά τους ατζέντα ή και γιατί έχουν αυτό το γκέλ στην ελληνική κοινωνία? Κύριε, θα ήθελα τόσο πολύ να απαντήσω σε όλα αυτά που είπατε πριν, αλλά δυστυχώς δεν είναι η ώρα, δεν είναι η στιγμή, δεν είναι το πάνελ για να μιλήσω για αυτά που είπαν οι αγαπητοί εδώ συνάδελφοι και ρωτήσατε κι εσείς. Στο τέλος, αν μας μείνει λίγο χρόνος, μπορούμε να κάνουμε ένας να μιλήσει για τον άλλον. Ακριβώς. Για τις τοποθετήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, η άνοδος των άκρων. Η άνοδος των άκρων συνήθως στα ακραία κόμματα και ακραίοι σχηματισμοί. Σχηματίζονται, εγώ θα συνεχίσω με την ιστορία, γιατί θεωρώ ότι η ιστορία συνήθως επαναλαμβάνεται και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε μερικά πράγματα. Πώς όταν το οικονομικό κράχ του 19 ήρθε στην Ευρώπη, είχαμε την άνοδο του ναζισμού και την άνοδο του Χίτλερ και του Μουσολίνη. Παράλληλα, το 2009, όπου ξεκίνησε η δική μας οικονομική κρίση, η σοβαρή, άρχισαν να γιγαντώνονται και να υπάρχουν πια τα ακραία, τα κόμματα και της αριστεράς, κυρίως της δεξιάς, αλλά και της αριστεράς, άρχισαν να γιγαντώνονται που δεν υπήρχαν πριν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση και η οικονομική και η λιτότητα που επιβλήθηκε. Είναι και μία κρίση της πολιτικής που ήρθε. Είναι μία πολιτική αλαζονία που επέδειξαν κάποιοι πολιτικοί και η πολιτική γενικότερα. Και έτσι οι πολίτες άρχισαν να αποστρέφονται προς την πολιτική όπως την ξέραμε μέχρι τότε και να καταφεύγουν σε ακραίους σχηματισμούς, όχι τόσο επειδή τους εκφράζουν τα προγράμματά τους ή τους εκφράζουν ιδεολογίες τους, ως προς μία αντισυστημική ψήφο, αυτό που λέμε, μία τιμωρία με την οποία θέλουν να τιμωρήσουν κάποια κόμματα εξουσίας, όπως τα λέμε, και να μπορούν και να πηγαίνουν προς τα άκρα. Τώρα δεν έχουμε αυτό αυτή την περίοδο. Αυτό το είχαμε το 9. Ναι. Ξεκίνησε το 9, συνεχίστηκε το 12 που γίνανε οι μεγάλες αλλαγές. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχουμε βιώσει, δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, είναι και οι βαθιές κοινωνικές αλλαγές που έχουν γίνει. Δηλαδή, η περίοδος της πανδημίας και ο εγκλεισμός αύξησαν φαινόμενα, έκαναν τον κόσμο να έχει πολύ μεγάλη, στη χειρότερη περίπτωση, αποθλίψη μέχρι συναισθήματα, μέχρι οργής, μέχρι τιμωρίας και βίας. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την τεράστια έξαρση βίας μετά την πανδημία, τόσο της έμφυλης βίας, όσο και της ενδοοικογενειακής, όσο και της οπαδικής βίας, αλλά και το χειρότερο, της βίας των νέων παιδιών, τα οποία γίνανε στην περίοδο της πανδημίας και του εγκλεισμού. Όλα αυτά λοιπόν τα φαινόμενα ευνοούν την επικράτηση των άκρων, ευνοούν την επικράτηση σχηματισμών, οι οποίοι σε κανονικές συνθήκες δεν θα υπήρχαν, διότι τα περισσότερα από αυτά δεν είναι ότι έχουν ιδεολογίες που εκφράζουν τον κόσμο ανάλογα με τα ποσοστά, αλλά είναι δεξαμενές αντισυστημικής ψήφου. Όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Ο κύριος Βαρουφάκης, ας πούμε τώρα, υπάρχουν κίνδυνες για τις τράπεζες. Γιατί συζητιέται τόσο πολύ το θέμα? Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν νέα παιδιά που αποστρέφονται την πολιτική και δεν ξέρουν τόσο πολύ τα προγράμματα, δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Τους αρέσει ο Βαρουφάκης γι' αυτό. Δεν θέλουν να τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία, θέλουν να τιμωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και θέλουν να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή, το Βαρουφάκη, τα ακραία κόμματα. Τα λεγόμενα αντισυστημική ψήφος είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή, δείτε τα Τέμπη. Μετά τα Τέμπη, είναι ένα παράδειγμα που μιλάμε για τα Τέμπη. Μετά την τραγωδία των Τεμπών, που όλη η Ελλάδα, όλη η ελληνική κοινωνία συνταράχθηκε από αυτό το θέμα, γιατί αποκαλύφθηκαν παθογένειες χρόνιες παθογένειες, και όχι μόνο φυσικά της τελευταίας τετραετίας,
Ο κόσμος έδειξε μία τιμωρία, έδειξε μία άρνηση στα μεγάλα κόμματα και είδατε ότι η άνοδος των ακραίων, των μικρών κομμάτων, ξεκίνησε εδώ και δύο μήνες που έγιναν τα τέμπη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εμείς, ο κρατικός μηχανισμός, η μεταμέλεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία την κατάλαβε ο κόσμος, και το ότι κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να αρχίσουμε να διορθώνουμε πια αυτές τις παθογένειες, και να απαντήσω ότι στα 4 χρόνια, εκ των οποίων τα 2 είχαμε την πανδημία, κάναμε τόσα πολλά, δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε όλα. Αλλά κάναμε τόσα πολλά και αυτό ο κόσμος το ξέρει. Γυρίστε, λέτε, και σιγά το κλίμα. Σιγά οι δημοσκοπήσεις, για να γυρίσουμε το κλίμα, οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτό, και εγώ πιστεύω ότι στις 21 Μαΐου ο κόσμος θα ψηφίσει, θα ψηφίσει ένα σταθερό πρόγραμμα και μια σταθερή πολιτική γραμμή όπως είναι η δική μας. Ευχαριστώ, κύριε Ρόκοφιλού. Ελάτε, κύριε Καραμούλη. Η κύριε Χασαπόπουλη, η αντισυστημική ψήφος ενισχύεται όταν το σύστημα δεν είναι υγιές. Και θα κάνω και ένα σχόλιο σε αυτό που είπατε πριν. Έτσι, ορίστε, θα έρθουμε μετά, είναι το τρίτο κομμάτι της συζήτησης για το θέμα της ατζέντας των άκρων. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα σας περιγράψω μια παθογένεια του συστήματος. Έγγραφες προειδοποιήσεις για ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα που θα έρθει από τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ. Απαξίωση των προειδοποιήσεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από τον αρμόδιο υπουργό, μέχρι και πριν λίγες μέρες στη Βουλή να λέει ότι είναι ντροπή σας να θέτετε ζήτημα ασφάλειας για το σιδηρόδρομο. Γίνεται το δυστύχημα, σοκαρισμένη ελληνική κοινωνία, και 18 μέρες μετά ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στο εκλογικό κέντρο ενός υπουργού, όχι κοινοβουλευτικού, εξωκοινοβουλευτικού, και μιλάει για θυσία. Άλλοι υπουργοί βγαίνουν και λένε ότι είναι ευκαιρία ή ότι αν είναι δυνατόν να προειδοποιεί ο αρμόδιος υπουργός τον κόσμο ώστε εκείνος να μην μπει στα τρένα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η παθογένεια του συστήματος, είναι λογικό να ενισχύεται και η αντισυστημική ψήφος, να ενισχύονται τα άκρα, να υπάρχει μια στροφή των πολιτών, των ψηφοφόρων. Πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε το σύστημα για να σταματήσουμε να απορούμε γιατί ο κόσμος αποστρέφεται το σύστημα. Χωρίς σύστημα δεν λειτουργεί. Λέμε ότι χωρίς σύστημα τηλεδιοίκησης έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη. Αν το σύστημα τηλεδιοίκησης είχε αποκατασταθεί μετά την πυρκαγιά στη Λάρισα, στη Ζάχαρη το 2019 για 10-20.000 ευρώ, δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Άρα πρέπει να φτιάξουμε το σύστημα και όχι να τον γκρεμίσουμε. Είναι λογικό όμως οι νέοι άνθρωποι και οι άνθρωποι που αισθάνονται ότι είναι στο περιθώριο να αμφισβητούν το σύστημα. Θα φέρω ως παράδειγμα την πανδημία. Είναι λογικό οι άνθρωποι οι οποίοι είδαν συγγενείς τους να χάνουν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ και είχαν απώλειες κάποιων εκ των 37.000 συναδρόμων μας που χάθηκαν, να αμφισβητούν το σύστημα υγείας. Είναι λογικό αυτοί που είναι στο περιθώριο και αμφισβητούν το σύστημα, όταν ακούνε τον Πρωθυπουργό ή το είπε ο κ. Μητσοτάκης, να τους χαρακτηρίζει ψεκασμένους, να αισθάνονται ότι τους βάζει στο περιθώριο, να τους βάζει απέναντι. Δεν πρέπει να βάζουμε απέναντι στον κόσμο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι πολιτικές στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονομία, στον αποκλεισμό, για παράδειγμα από το τραπεζικό σύστημα. Είναι αποκλεισμένο το τμήμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα. Είναι αποκλεισμένοι οι μικροί επιχειρηματίες. Αν προσπαθούν να επιβάλλουν την ατζέντα ή μπορούν πιο εύκολα να την επιβάλλουν. Βρίσκουν πεδίο, κύριε Χασαπόπουλε. Όταν, για παράδειγμα, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ξέρουν, αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι ελάχιστοι είναι αυτοί ότι θα μπορέσουν να αποφεληθούν και οι υπόλοιποι θα προσπαθήσουν να πάρουν κάποια ψίχουλα που θα πέφτουν από το λικούλιο γεύμα στο τραπέζι, είναι λογικό να ενισχύονται τα άκρα. Επίσης, υπάρχει και το εξής. Όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη χρησιμοποίησε ακροδεξιά ρητορική, όταν ο κ. Μητσοτάκης φωτογραφίζεται στο τείχος στον Εύρο, σαν τον Τραμπ, είναι λογικό. Στο φράκτη, στον Εύρο. Σαν τον Τραμπ, είναι λογικό να τροφοδοτεί την ακραία ρητορική. Μάλιστα, όταν οι πολιτικές αυτές στην πραγματικότητα δείχνουν σε αυτό το ακροατήριο, σε αυτό το κοινό, ότι τα συστημικά κόμματα δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτό που φλερτάρουν στα πάνελ, φλερτάρουν στις φωτογραφίες, φλερτάρουν στην επικοινωνία, κυρίως τα δεξιά κόμματα και η Νέα Δημοκρατία. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Νομίζω ότι σχεδόν συνειδητά τροφοδοτούν τα άκρα, προσπαθώντας να τρομάξουν τους πολίτες. Αυτό κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης. Συνομιλεί με τον κύριο Βαρουφάκη με έναν τρόπο. Απειλεί για κλείσιμο των τραπεζών, προειδοποιεί για τέταρτο μνημόνιο, για να τρομάξει τους ψηφοφόρους, θέλοντας να κυβερνήσει με φόβο. Όμως, σε αυτό το φόβο απαντάμε με φως και θετική πρόταση. Τόση απήχηση η Δήμητρα του Βαρουφάκη. Ήταν ο Μητσοτάκης, να δεχτούμε ότι το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Και για το να χτυπήσει. Ναι, αλλά γιατί όμως όταν το είπε ο Βαρουφάκης αυτό το πράγμα, είχε απήχηση στον κόσμο. Έκανε ένα γκέλ.
Κύριε Βαρουφάκη, θα σας έλεγα. Ακούω και σε αυτό το όνομα. Ίσως επειδή μιλάτε στα κανάλια πολύ συχνά για τον κύριο Βαρουφάκη, μπερδεύτηκα κι εγώ. Ακούω και το λέω αυτό σε χμή, αλλά όχι για εσάς προσωπικά, σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω ότι την ακραία ρητορική, τα πρόσωπα που εκφράζουν τον ακραίο χώρο, αυτά τα πρόσωπα και αυτές οι θέσεις, απολαμβάνουν πολύ μεγάλης προβολής. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία. Γιατί τα τελευταία 4 χρόνια έχει υπάρξει μια προσπάθεια χειραγώγησης της ενημέρωσης, χειραγώγηση των δημοσκοπήσεων, χειραγώγηση της δικαιοσύνης, χωρίς να υπάρχει μέτρο, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Αλλά φαίνεται πως ο σκοπός, και για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ένα νέο της θητείας του, αγιάζει όλα τα μέσα, ακόμα και αν είναι αθέμητα. Δεν είναι αλήθεια, μας... κύριε Χασαπόπλο, προφανώς. Κύριε Ρογκοφούλου, στο τέλος θα τα πούμε. Αφήστε το. Καλό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις, δεν είναι κακό. Ελάτε, κύριε Βλάχο. Εγώ θα σας... Είμαστε στην θεωρία των άκρων. Θα σας απαντήσω με ένα ερώτημα. Επειδή εδώ πέρα όλοι έχουμε μνήμη και δεν έχουμε πάθει λοποτομή, ποιος έκανε mainstream τον αντισυστημικό ακροδεξιό μυσαλόδοξο λόγο στην Ελλάδα, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν εδώ προηγουμένως, προσπαθούσε με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να κρατήσει την Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ? Γιατί θυμάστε πάρα πολύ καλά τις πλατείες, την εναλλακτική του Σαμαρά, την εναλλακτική του Τσίπρα, τους αναγκαλισμούς του Τσίπρα με τον Καμένο, την ένταξη του Καμένου μέσα σε μία συγκυβέρνηση. Το μυσαλόδοξο ακροδεξιό λόγο, ο οποίος νοηματοδοτούσε τον πολιτικό διάλογο. Και δυστυχώς, τα απόνερα εκείνης της περίοδου τα έχουμε και σήμερα. Ο κύριος Πολάκης ζει και βασιλεύει. Και από την άλλη, έχουμε την τριανδρία του λαός, που σε κορυφαία υπουργικά πόστα, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη, με εξωκοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της δεξιάς, τον κύριο Καρατζαφέρη, να γυρνάνε την Ελλάδα και να μας λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από τον κύριο Μητσοτάκη. Ποιος έχει γεμίσει τοξικότητα την πολιτική ζωή και έκανε mainstream την ακροδεξιά? Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή εδώ είναι πολιτικό πάνελ και οφείλουμε να αποδίδουμε τα του κέστερο στα κέστερα. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με τα Τέμπη ο κόσμος είδε ότι το κράτος έχει αποτύχει σε βασικές του υποχρεώσεις. Αλλά πριν τα Τέμπη, ξεχνάμε ότι είχαμε κάποιες φυσικές καταστροφές όπου κάηκε μισή Εύβοια, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε εξαντλήσει, αν θέλετε, το καλάθι με τις συγγνώμες. Ξεχνάει κανείς τις συγγνώμες του κυρίου Μητσοτάκη για τις υποκλοπές? Μπορεί κάποιος να ξεχάσει τα μέα κούλπα του κύριου Τσίπρα ή τις ψευδεστήσεις που είχε στα λόγια του αέρα που ζήσαμε το 2015 ή τα δημοψηφίσματα το καλοκαίρι του 2015? Τι θέλω να πω με αυτά? Ότι προφανώς οι πολίτες σε κάθε κρατική αποτυχία, σε κάθε μεγάλη κρίση όπου νιώθουν ότι το κράτος δεν τους προστατεύει, είναι πολύ πιο ευαίσθητοι και πολύ πιο ευαίσθητα τα αυτιά τους να ακούσουν φωνές οι οποίες τους προτείνουν επίγειους παράδεισους. Αυτό είναι πολύ λογικό και συμβαίνει σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Και έχει και μια κοινωνιολογική εξήγηση κατά πόσο η μεσαία τάξη και τα παλιά εργατικά στρώματα θέλγονται από το λόγο της ακροδεξιάς, μιας και η παγκοσμιοποίηση πλέον δεν μπορεί να εφαρμόσει, να σε αφήσει να εφαρμόσει εθνικές πολιτικές. Αυτή είναι μια συζήτηση όμως κοινωνιολογικού και πολιτικού χαρακτήρα. Αυτό όμως που έχει γίνει στην Ελλάδα, και νομίζω πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, είναι ότι το γεγονός ότι έχουμε κρατικές αποτυχίες, έχουμε συγγνώμες χωρίς αντίκρισμα, έχουμε νομιμοποίηση του ακροδεξίου λόγου από τα 2 κόμματα που σήμερα διεκδικούν την πρωτιά. Και έχουμε και τον Κασιδιάρη, ο οποίος κάνει YouTube live από τις πλακές 3 χρόνια, σύν τα 4, 5, 6, 7 χρόνια που περιμένουμε επί ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί η δίκη στον Άριο Πάγο για να μην έχουμε σήμερα προβλήματα αποκλεισμού τους από τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνοι μας σκάψαμε το λάκκο μέσα στον οποίο κινδυνεύουμε να πέσουμε αυτή τη στιγμή. Για το δικό μου το κόμμα μπορεί να μας προσάψει κάποιος πολλά, μπορεί να πει ότι κάναμε λάθη, αλλά τουλάχιστον, κύριε Χασαπόπουλε, στο κομμάτι της ακροδεξιάς, του φασισμού, των νεοναζί, ήμασταν πάντοτε απέναντι. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τους φασίστες, με το 0,9, το οποίο γιγαντώθηκε επί Καμένου και Κασιδιάρη, αντιλαμβάνεστε ότι το κόμμα μας ήταν αυτό το οποίο είχε την ταμπέλα του φασίστα, του εθνοπροδότη και του γερμανοτσολιά, όταν οι άλλοι συναντιόντουσαν στις πάνω και στις κάτω πλατείες. Τι μπορούμε να κάνουμε είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να διώξουμε αυτό το τοξικό πολιτικό λόγο και την αντιπαράθεση από την πολιτική ζωή. Εγώ προσωπικά, όταν ακούω και τον Γεωργιάδη και τον Πολάκη να μάχονται και να ανταλλάσσουν προσωπικές κατηγορίες, νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Όπως και άσχημα νιώθω να βλέπω τον Πρωθυπουργό μου να στέλνει επιστολές στη δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της. Όπως και άσχημα νιώθω, φαντάζομαι, σαν κάθε δημοκράτη αυτής της χώρας, που βλέπει τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό ανάπτυξης να απειλεί με προσωπικές κατηγορίες προέδρους ανεξάρτητων αρχών. Μόνοι τους, επαναλαμβάνω, μόνοι τους, τα 2 βασικά κόμματα, τα 2 μεγάλα κόμματα, έχουν ανοίξει την κερκόπορτα της ακροδεξιάς στη χώρα. Κάνουμε διάλογο, κύριε Σαββόπουλε. Πάνω Βλάχο, έχει αλλάξει πίστα. Τώρα απειλούνται και εργαζόμενοι για το ότι θα ψηφίσουν στις εκλογές 23 Μαΐου. Το είδαμε και αυτό. Υπάρχει και βιντεάκι. Παρόντος υπουργού ανάπτυξης,
επικεφαλής εταιρείας, διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος, απειλεί τους εργαζόμενους, όχι μία, με δύο και τρεις φορές, με τρόπο έτσι πραγματικά πολύ πιεστικό, τι θα ψηφίσει στις 21 Μαΐου. Θέλω να πω και στον κύριο Βλάχο ότι μπορεί να λέτε τώρα για τους υπουργούς και τα λοιπά, το ενός ή το άλλο από τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και όταν το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε και ήταν, ας πούμε, στην κατηγορία των μεγάλων κομμάτων, και τότε υπήρχαν στελέχοι που έλεγαν κάποιοι ότι δεν μπορώ να τον βλέπω αυτόν, φίλε, έτσι όπως μιλάει, και να ανέχουμε τη φρασιολογία του. Το λέω ότι πάντα στα μεγάλα κόμματα και στις μεγάλες κυβερνήσεις και στα συμμαχικές κυβερνήσεις πάντα υπάρχουν. Άλλο είναι οι κανόνες της πολιτικής ευπρέπειας. Δεν μιλάω για τους κανόνες της πολιτικής ευπρέπειας. Μιλάω για τον ακροδεξιό μυσαλόδοξο λόγο. Ο ακροδεξιός μυσαλόδοξος λόγος έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κύριε Χασαπόπουλε. Έχει να κάνει με τη στοχοποίηση μιας διευθυντικής. Μην ξεχνάτε όμως ότι κυρία Χολοκοφύλου, δεν είμαστε πολιτικό πάνελ όμως. Εδώ να σας πω κάτι, ακούμε όλα αυτά και πάτε να μας πείτε ποιος οδήγησε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή ως εγκληματική οργάνωση και τους κλείσαμε μέσα. Βέβαια. Πόσο καθυστέρησε η δίκη επί ΣΥΡΙΖΑ, 4 χρόνια δεν βρίσκανε αίθουσα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και ποιος τώρα εσείς το ψηφίσατε και ποιος δεν ψήφισε αυτή τη στιγμή την τροπολογία. Κυρία Ροκοφύλου, μα με συγχωρείτε. Και ποιος άλλαξε. Δεν χρειάζεται να απαντάμε σε όλα. Μα δεν μπορώ. Ειδικά για την Χρυσή Αυγή. Ξέρετε, έχω ένα. Με συγχωρείτε, είμαι αρκετά δημοκράτης άνθρωπος και έχω ένα θέμα μεγάλης ευαισθησίας με τη Χρυσή Αυγή και τον Ναζιστικό. Απλώς είναι μια καλή ευκαιρία, ακούστε. Ξέρετε που δεν μπορώ να τα ακούω όλα. Καταλαβαίνω. Και να σα πω τώρα. Αλλάξανε τον ποινικό κώδικα πριν φύγουν, δεν το ξέρει ο κόσμος. Αλλά μην κάνουμε απολογισμό τώρα. Θεωρητικά μιλάμε αποστασιοποιημένα. Να μην είναι η στέρηση των πολιτικών. Ακούστε λίγο. Πολιτικών δικαιωμάτων. Κυρία και Ροκοφύλου. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο κ. Κασιδιάρης δυνητικά μπορούσε να είναι υποψήφιος. Ακούστε λίγο. Αυτό το έκανε το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο. Συγνώμη. Θέλω να σας πω, επειδή είμαστε εντάξει, πιο αποστασιοποιημένοι και είμαστε σε ένα συνέδριο που ακούγονται όλες οι απόψεις, να ακουστούμε με μια ευρύτητα. Αλλά, να συζητήσουμε τώρα. Νομίζω ότι και εσείς είστε νέοι άνθρωποι όλοι και μπορείτε να συζητάτε πολύ πιο εύκολα και χωρίς πάθη. Να συζητήσουμε για αυτό που λέγαμε την χαμένη ψήφο των νέων που δεν θα πάνε να ψηφίσουν, αυτό που βάλατε, την αντισυστημική ψήφο. Έτσι. Γιατί οι νέοι και όλοι αυτοί που είναι απογοητευμένοι φεύγουν από τα μεγάλα κόμματα, γιατί δεν πιστεύουν στην πολιτική. Εντάξει, θα σας ξαναπώ πάλι ιστορία. Εγώ λίγο θα σας τρελάνω εδώ λίγο με την ιστορία. Γιατί οι Έλληνες εδώ και 2.500 χρόνια λέγανε ιδιώτη, με λίγο, χαρακτηρίζανε ιδιώτες λίγο υποτιμητικά τους αυτούς που δεν συμμετείχαν στα κοινά. Μέχρι τότε διανύσαμε πολύ χρόνο και χώρο. Και θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή περάσαμε από ένα άκρατο φανατισμό στις αρχές της δεκαετίας του 80, το θυμάστε όλοι, από τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. Και έχουμε φτάσει μετά από αρκετό καιρό να έχουμε τα φαινόμενα της αποχής, τα φαινόμενα της αντισυστημικής ψήφου και όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία στην Ελλάδα δεν ήμασταν έτσι. Δεν ξέραμε τι σημαίνει αποχή. Όταν στην Ευρώπη υπήρχε τεράστια φαινόμενα αποχής, εμείς στην Ελλάδα δεν ξέραμε τι σημαίνει αποχή. Φτάσαμε το 2012 για να έχουν τα τρία πρώτα κόμματα 48% τη στιγμή που παλιά το πρώτο κόμμα είχε 48% και το δεύτερο 40%. Άρα έφυγε λοιπόν ο διπολισμός και ξεκίνησε λοιπόν κάποιες τεκτονικές αλλαγές το 2012 με την γιγάντωση και με την εδραίωση των μικρών κομμάτων. Τι φταίει σε αυτό? Έχουμε τεράστιο μερίδιο η πολιτική. Έχουμε λίγο αποστρέψει τον κόσμο προς την πολιτική. Το ξαναείπα, αλαζονικές συμπεριφορές, παθογένειες χρόνων. Τι πρέπει να κάνουμε? Θέλω να τελειώσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Θεωρώ ότι τα άκρα ή η αντισυστημική ψήφος υπάρχει επειδή εμείς το επιτρέπουμε. Πρέπει λοιπόν τι να κάνουμε. Εμείς, τι εννοείτε? Εμείς, η πολιτική. Η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Πρέπει λοιπόν τι να κάνουμε, να πλησιάσουμε τον πολίτη με ειλικρίνεια, να του εμπνεύσουμε σεβασμό, να του εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη, ασφάλεια, να καταλάβει ότι είναι ασφαλής μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι σας λέω όλες αυτές υπήρχαν παθογένειες διαχρονικές, υπάρχουν οικονομικοί λόγοι. Δεν θα τους πούμε εδώ πέρα ποιοι είναι οι λόγοι που γίνανε. Που καταντήσαμε μία χώρα που ήμασταν αποπολιτικοποιημένοι μέχρι λίγο απολυτίκα αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι είναι στο χέρι όλων μας, των νέων ανθρώπων που είμαστε εδώ, των νέων που είμαστε στην πολιτική, της πολιτικής γενικότερα, με το διάλογο με τα κόμματα, το διάλογο με την κοινωνία, με προγράμματα τα οποία αφορούν τους πάντες, αφορούν την κοινωνία, αφορούν τους νέους, αφορούν μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας, αφορούν τις νέες μητέρες, αφορούν τις γυναίκες κακοποιημένες, αφορούν τους εργαζόμενους. Πρέπει να έρθουμε κοντά τους και να τους πούμε αυτό είναι το πρόγραμμά μας, με εμάς, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνησή μας. Θα δείτε ένα μέλλον το οποίο μπορεί πάντα να μην το δείτε τη στιγμή που θα ψηφίσετε ένα κόμμα που θα σας οδηγήσει έξω από τη δραχμή ή θα σας οδηγήσει σε ναζιστικά μορφώματα
τα οποία προάγουν τη βία. Κυρία Ροκοφύλλου, και... ακούστε μια στιγμή. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί κάποιος να καθίσει να διαβάσει το πρόγραμμα. Το πρόβλημα είναι η πράξη. Ότι αυτά που βλέπεις στο χαρτί δεν γίνονται πράξη. Μετά τις εκλογές. Με συγχωρείτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Κοινά Δημοκρατία, είναι ο πρώτος πολιτικός. Μην το πάτε στενά πολιτικά. Όχι, το λέω, είναι ο πρώτος πολιτικός που υλοποίησε το 95% των προεκλογικών του δεσμεύσεων και του προγράμματος του προηγούμενου. Και σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες πολέμων, και σε συνθήκες μεταναστευτικών ροών και υβριδικού πολέμου από την Τουρκία. Άρα λοιπόν, ποια είναι η λύση. Άρα για δεν όλα το εκτιμάει ο κόσμος, λέτε εσείς. Δεν το βλέπει ο κόσμος. Προφανώς το βλέπει και γι' αυτό ανεβαίνουν τις δημοσκοπήσεις και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορούμε με την απλή αναλογή φυσικά, αλλά θα έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει τι πρέπει. Και πάση περιπτώσει, λυπάμαι που το φίλο μου, τον Παναγιώτη, τον Βλάχο, λέει για το μέα κούλπα. Πρώτος ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν θυμάστε, είπε μέα κούλπα. Το έχει πει, ήταν ο πρώτος ηγέτης που το είπε. Και ο πρώτος ηγέτης που ζήτησε συγγνώμη ειλικρινή και μεταμελής ήταν απλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το έδειξε. Δεν, ο Ανδρέας δεν έκανε αυτό που κάνανε οι άλλοι, τουλάχιστον μας κράτησε στην Ευρώπη. Ακούστε, ακούστε. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση. Δεν θέλω να μιλήσω για τα μορφώματα. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια επικίνδυνη πολιτική κατάσταση. Η τιμωρητική ψήφος, αυτό που λέμε τιμωρία, ψηφίζω κάποιο κόμμα, κάποιο σχηματισμό, όχι γιατί με ενδιαφέρει το πρόγραμμά του, όχι γιατί ιδεολογικά έχω ταύτιση μαζί του, είτε με το ναζιστικό μόρφωμα, είτε με τη Δήμητρα ή με τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά ψηφίζω για να τιμωρήσω κάποιους, ψηφίζω γιατί είμαι οργισμένος, ψηφίζω γιατί ήμουν 2 χρόνια σε έναν εγκλισμό, ψηφίζω κάτι άλλο που δεν συμφωνώ, δεν με ενδιαφέρει καν τι λέει, δεν με ενδιαφέρει καν ποια είναι η Δήμητρα, αν θα πάει στη Δραχμή, ψηφίζω τιμωρητικά. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι χρέος μας σε όλους τους πολιτικούς και στη νέα γενιά των πολιτικών να ξαναφέρουμε την πολιτική στο προσκήνιο, να ξαναφέρουμε την πολιτική στο προσκήνιο και να φέρουμε τους νέους κοντά στην πολιτική, να πιστέψουν τους πολιτικούς και να πιστέψουν την πολιτική γενικότερα. Γιατί είμαστε ένας λαός πολιτικοποιημένος, ήμασταν από παλιά και πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καραμένο. Οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και φάνηκε όλα αυτά τα 4 χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Και ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τους τιμωρεί, καθώς ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών τον Ιούλιο, δηλαδή, γιατί ξέρουμε ότι οι νέοι στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία. Πολλά χρόνια. Δεν θέλω να σε διακόψω. Ναι, αλλά, διακόψω δηλαδή, όμως, αλλά σ' αγαπάω. Μια στιγμή. Αν φύγει ο Μητσοτάκης από την πολιτική, λέει, θα ξαναγυρίσουν οι νέοι. Να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά. Εγώ είπα ότι οι νέοι αποδοκιμάζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Γιατί όντως εφάρμοσε το 95% του προγράμματός του. Δηλαδή, πώς το εφάρμοσε. Τους απέκλεισε από τα πανεπιστήμια. Μεγάλη ιστορία. Έβαλε την αστυνομία από τις γειτονιές όπου η εγκληματικότητα καλπάζει να τους χτυπούν στους δρόμους. Τους χτυπούσε στη Νέα Σμύρνη ότι ήθελαν να βγουν μια βόλτα. Ξέρεις ότι το 2019 τα ίδια ακουγόταν και με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω δυνατή φωνή. Ας το κάνουμε λίγο πιο. Εγώ το κάνω πολύ σύγχρονο. Του ζητάει να βάλουν πλάτη μετά τα Τέμπη όταν ο ίδιος τους γυρίζει την πλάτη και δεν τους δίνει τη δυνατότητα μέσα στο καλοκαίρι, ενώ έχει ξεκινήσει τώρα η τουριστική σεζόν, με χιλιάδες νέους ανθρώπους να εργάζονται ήδη σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις εστίασης, να ψηφίσουν. Δεν τους θέλει να ψηφίσουν. Δυστυχώς τους θέλει μόνο να είναι μετακλητοί ή γαλάζιοι. Αλλιώς τους γυρίζει την πλάτη, ενώ τους ζητάει να βάλουν πλάτη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και δίνεται την ευκαιρία, κυρία Χασαπόπουλη, να θυμίσουμε ότι φέτος ψηφίζουν για πρώτη φορά οι 17άριδες. Και όχι μόνο αυτοί που είναι γεννημένοι το 2006. Όχι μόνο αυτοί που είναι γεννημένοι το 2006. Δεύτερη φορά. Συγγνώμη. Είστε τόσο χαριτωμένοι που δεν μπορώ να θυμώσω μαζί σας. Αφήστε τον Ελλάδα. Αυτή είναι ο πολιτικός πολιτισμός, βλέπετε. Το 2005. Είστε εντάξει, όλα καλά. Ναι, ναι. Γεννημένοι το 2005, το 2004 και το 2003 που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν το 2019. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί αποκλεισμούς. Όπως προσπαθεί να αποκλείσει τα πιο παραγωγικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας από την οικονομία, από την πρόσβαση στη γνώση, αυτό κάνει και στις εκλογές. Νομίζω όμως ότι ακριβώς γι' αυτό εμείς πιστεύουμε στην πρώτη κάλπη, της 21ης Μαΐου, νομίζω ότι οι νέοι θα έρθουν και θα δώσουν την απάντησή τους. Από την άλλη, χωρίς να θέλω να σχολιάσω και να έρθω σε αντιπαράθεση με την κυρία Ροκοφύλλου, είχαμε 4 σκληρά χρόνια. Με σκληρή ρητορική, με απάθεια, με έλλειψη ενσυναίσθησης, με αύξηση των ανισοτήτων, που κυρίως, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πλήττονται οι νέοι. Και κυρίως οι νέοι που είναι τα παιδιά της μεσαίας τάξης, τα παιδιά των ευάλωτων. Μην ξεχνάμε, είμαστε εδώ και πραγματικά είμαστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον επιχειρηματικό περιβάλλον, με ανθρώπους που επηρεάζουν τις εξελίξεις και τα πράγματα. Δεν πρέπει όμως να αφήνουμε το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας πίσω.
Γι' αυτό την επόμενη μέρα εμείς θέλουμε σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, θέλουμε ανάπτυξη με περισσότερη δικαιοσύνη, μια ανάπτυξη για όλους και κυρίως για τους νέους. Χωρίς να αφήσουμε πίσω τους ηλικιωμένους, γιατί εγώ θα το αντιστρέψω λίγο. Μιλάμε για τους νέους. Τι έκανε για τους ηλικιωμένους η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Τι έκανε για τους δημοσίους υπαλλήλους, που μόνο τους φορτώνει τις ευθύνες? Ο κακός δημόσιος υπάλληλος. Ποιος καλλιεργεί αυτό το στερεότυπο? Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν να πάρουν αύξηση 14 χρόνια και ζητούμε από αυτούς τα πάντα. Να διδάξουν τα παιδιά μας, να μας περιθάλψουν όταν αρρωστήσουμε, να μας μεταφέρουν με τα τρένα, με τα λεωφορεία. Α, και να θυμηθώ. Τους θέλει τους δημοσίους υπαλλήλους η Νέα Δημοκρατία, αρκεί να αλλάξει δύο φορές τον νόμο για να βάλει τον σταθμάρχη της αρεσκίας της στο μοιραίο σταθμό, όταν είχαμε εκείνο το βράδυ το τραγικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς. Θέλουμε λοιπόν ένα διαφορετικό υπόδειγμα. Θέλουμε να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς ακρότητα, με συνέστηση, ευαισθησία, ειλικρίνεια και συνεργασία. Αυτή είναι η πρότασή μας. Κύριε Βλάχο, τώρα ένα άλλο θέμα, επειδή ο κ. Καραμέρος το πήγε σκληρά, θα λέγαμε, στην προεκλογική ατζέντα. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα μπορούσε να έχει απογοητεύσει πολύ τους πολίτες και γενικώς όλους αυτούς που θέλουν να πιστέψουν στην πολιτική, ήταν και η συμπεριφορά, μια που το είπε, πήρα αφορμή από αυτό, το θυμήθηκα, ήταν και η συμπεριφορά απέναντι στους Έλληνες ομογενείς, τα παιδιά που φύγανε για να δουλέψουν έξω, τα φίλτρα που έβαλαν τα κόμματα για να μην έρθουν να ψηφίσουν πίσω. Με αποτέλεσμα να έχουμε 30.000 μόνο δηλώσεις συμμετοχή για να ψηφίσουν από τις 500.000 που λείπουν. Γενικότερα, θέλω να κλείσετε εσείς, επειδή είστε και ο τελευταίος ομιλητής, πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την απαξίωση? Υπάρχουν δύο μεγάλα ρεύματα τα οποία έχουν διαμορφώσει λίγο πολύ αυτό που ζούμε σήμερα με την έξοδο των νέων από την πολιτική και γενικότερα των μεσαίων και των κατώτερων στρωμάτων. Υπάρχει η μεγάλη απομάγευση με την πτώση του τείχους, όπου καταραίουν οι μεγάλες ιδεολογίες και κυρίως η σοσιαλδημοκρατία αναγκάζεται να κάνει συμβιβασμούς αρκετά επώδυνους για την εργατική τάξη. Αυτό διώχνει εκ των πραγμάτων κόσμο και στα πολύ αριστερά και στα πολύ δεξιά. Υπάρχει τώρα η περίοδος της μεγάλης απόκλησης, και που αφορά κυρίως τη γενιά της χιλιετίας και τους genders που λέμε, τους νεότερους, οι οποίοι βλέπουν ότι ναι, μεν υπάρχει άξονα στα αριστερά-δεξιά, αλλά έχει άλλο περιεχόμενο και φυσικά δεν ταυτίζεται με τις προγραμματικές ατζέντες των κομμάτων της αριστεράς και της δεξιάς. Για παράδειγμα, μπορείς να έχεις μια πολυσυλλεκτική πολιτική ταυτότητα, να ψωνίζεις από όλο το παλμαρέ των ιδεολογιών, μπορείς να είσαι δηλαδή δεξιός στα εθνικά, αλλά μπορείς να είσαι πολύ φιλελεύθερος στα δικαιωματικά, να είσαι ένας δικαιωματιστής. Αυτό τι δείχνει? Ότι οι ιδεολογίες οι παλιές δεν μπορούν να εξηγήσουν τις μετατοπίσεις που έχουν γίνει μέσα στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στα νέα τα παιδιά. Όταν δε υπάρχει και μεγάλη διαγενειακή ανισότητα, βλέπεις δηλαδή ότι η πλειοψηφία του πολιτικού διαλόγου γίνεται για παράδειγμα για τις συντάξεις. Ή όταν βλέπεις προσχηματική προσέγγιση από τους πολιτικούς αρχηγούς. Βλέπω για παράδειγμα με αγωνία τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα να φοράνε τα αθλητικά τους, να πάνε να μιλήσουν με YouTubers, με bloggers. Και το μόνο που καταφέρουν να γίνουν χειρότεροι boomers από αυτούς που κοροϊδεύουν τα παιδιά. Δεν μπορείς να μιλήσεις στην νεολαία μπαίνοντας στο TikTok. Είσαι εσύ που θα τους διώξεις. Θα μιλήσεις στην νεολαία, μα δουν ότι είσαι σοβαρός και τους λες πέντε πράγματα που θα αλλάξουν στη ζωή τους. Αυτό το οποίο χρειάζεται και θεωρούμε εμείς, κύριε Χασαπόπουλε, και αφορά και το δικαίωμα ψήφου στο εξωτερικό, έχει να κάνει καταρχήν, γιατί υπάρχουν και μελέτες γι' αυτό, με το τι περιβάλλον αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης υπάρχει σε μια χώρα. Δεν είναι μόνο οικονομικά τα κίνητρα ή τα αντικίνητρα των ανθρώπων που έφυγαν από τη χώρα για να επιστρέψουν σε αυτήν. Είναι κυρίως ζητήματα δικαιοσύνης, είναι το αίσθημα δικαίου που τους λέει ότι εγώ για να γυρίσω στην Ελλάδα και να βρω δουλειά θα πρέπει να βάλω τον πατέρα μου, τον θείο μου, τον βουλευτή, τον περιφερειάρχη να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Αξιοκρατίας λέτε, και αξιοκρατίας. Είναι ζήτημα αξιοκρατίας. Είναι ζήτημα ισότητας, όχι αξιοκρατίας. Η αξιοκρατία έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Είναι ζήτημα ισότητας. Ισότητας στο δικαίωμα και στην πρόσβαση. Όταν λοιπόν γνωρίζεις ότι πρέπει να μπεις μέσα σε μια διαδικασία όπου θα υποβιβάσεις και τον εαυτό σου και το οικογενειακό σου περιβάλλον για να διεκδικήσεις τα στοιχειώδη, αυτό προφανώς σε αποτρέπει ευρύτερα από την πολιτική. Δεύτερον, βλέπουν ζητήματα όπως είναι τα τέμπη. Τα τέμπη είναι μεγάλο γεγονός τομή για την νεολαία. Και δεν είναι τυχαίο ότι μια νεολαία η οποία ξέρει ότι δεν της φτάνει ο μισθός για να φύγει από το σπίτι των γονιών της και να νοικιάσει σπίτι. Ξέρει ότι δεν μπορεί να αποταμιεύσει. Ξέρει ότι θα πρέπει να δανειστεί για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Ξέρει ότι δυσκολεύεται να κάνει οικογένεια. Ξέρει ότι το κράτος δυσκολεύεται να κατανοήσει τις νέες μορφές οικογένειας και δικαιωμάτων που αναπτύσσονται γύρω μας. Όλα αυτά δεν τους οδηγούν σε μια πολιτική περιθωριοποίηση. Άρα η απάντηση είναι πάντα πολιτική. Και νομίζω ότι μια σύγχρονη αριστερά, μια σύγχρονη κέντρο-αριστερά, πρέπει να είναι κοντά σε αυτή την πολιτική και προγραμματική ατζέντα, όχι με όρους ταυτοτικούς ή δικαιωματικούς,
αλλά για να συνδέσει ακριβώς τα δικαιώματα και τη δημοκρατία με το δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη εργασία, μια καλύτερη υγεία και φυσικά πρόσβαση στα δημόσια αγαθά χωρίς τα εμπόδια που βάζει η σημερινή συντήρηση. Αν μιλήσετε με παιδιά που είναι σήμερα 30-35 χρονών, παιδιά εντός και εκτός εισαγωγικών, κανείς δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι και αναγκάζονται να μένουν με τους γονείς τους. Συνεπώς, χρέος των κομμάτων και ξαναλέω τουλάχιστον των προοδευτικών κομμάτων, γιατί τουλάχιστον από τη δεξιά, εγώ δεν έχω μεγάλες προσδοκίες, τους νέους τους χρησιμοποιεί κατά συνθήκη, είναι να δημιουργήσουν μια πολιτική και προγραμματική ατζέντα, να την επικοινωνήσουν με έναν τρόπο αξιοπρεπή που θα σέβεται το συνομιλητή και το κυριότερο τα κόμματα και οι πολίτες να επιβραβεύσουν και την ηλικιακή ανανέωση. Δεν είναι μόνο αξιακή και πολιτική. Εμείς κάναμε το χρέος μας, έχουμε μια νέα πολιτική ηγεσία, μια νέα φουρνιά στελεχών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αναγεννημένο και φιλοδοξούμε ότι και με το πρόγραμμα και με τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε τους νέους, αλλά και με την ηγεσία που διαθέτουμε, που δεν κουβαλάει βαρύδια από το παρελθόν, να διεκδικήσουμε την ψήφο και την προτίμηση των νέων ανθρώπων και να αλλάξουμε ακριβώς αυτή τη λογική που θέλει τους πολιτικούς να είναι όλοι ίδιοι. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πήραμε μια πρόγευση το τι θα ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ροκοφύλου, τον κύριο Καραμέρο και τον κύριο Βλάχο. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Με τον τρόπο του. Καλή επιτυχία να σε ευχηθώ. Δεν ξέρω, θα μας πούνε οι διοργανωτές αν έχουμε άλλο χρόνο ή αν έχουμε. Ωραία. Έλατε, σύντομα. Πολύ σύντομα. Να πω ότι αυτό που λέμε, τι βοηθάει και τους νέους, η συμπερίληψη, αυτό που κάνουμε, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο παίρνει, ενώνει δυνάμεις, οι οποίες δεν είναι ακρεφνείς δεξιές ή ακρεφνείς. Δεν έχουν ταυτόσιμες περίπου ιδεολογικές, αλλά είναι και από άλλους χώρους ιδεολογικούς που ενστερνίζονται το πρόγραμμά του, είναι μία λύση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι πολυσυλλεκτικό το κόμμα. Η συμπερίληψη μπορεί να είναι ένα ανάχωμα και στα άκρα και στην άνοδο των άκρων, αλλά και στην αντισυστημική ψήφο. Οι πολλές σημαίες, ακριβώς. Αυτό που λέμε συμπερίληψη. Ανοίξαμε το κόμμα. Είναι πολυσυλλεκτικό. Έρχονται άνθρωποι που ταυτίζονται με εμάς, ταυτίζονται με το πρόγραμμά μας, συμφωνούν στο πρόγραμμά μας, αλλά έρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Αυτό μπορεί να είναι ένα ανάχωμα, προσέξτε με, και στην άνοδο των άκρων, των ακραίων κομμάτων, και στην αντισυστημική ψήφο. Και βεβαίως δεν θέλω να μιλήσω για το πρόγραμμα σπίτι μου, για τους νέους τους οποίους έχουμε βοηθήσει. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Νομίζω οι νέοι τα βλέπουν, τα ξέρουν, γι' αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλη προσέλευση στο πρόγραμμα σπίτι μου και σε όλα αυτά που μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους. Εγώ πιστεύω ότι εκτιμώ, κύριε Χασαπόπουλο, ότι είμαστε λίγες μέρες, ελάχιστες εβδομάδες, πριν από την πολιτική αλλαγή, προοδευτική πολιτική αλλαγή. Εμείς ζητάμε μια ισχυρή εντολή, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Καταθέτουμε πρόγραμμα για όλους τους τομείς της δημόσιας σφαίρας, όλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν και μας απασχολούν. Και θα αφήσουμε τις πολλές σημαίες, ένα κόμμα, πολλά χρώματα κάτω από την οικογένεια Μητσοτάκη, να τα λύσει μετά τις 22 Μαΐου, που θα υπάρχουν αρκετά εσωτερικά εκεί που δεν μας απασχολούν. Ωραία, κύριε Βλάχο. Δεν ξέρω, αν θέλετε να πείτε, δεν είναι απαραίτητο. Δεν καταστρέφεται. Εγώ θέλω να κλείσω με μια ευχή στις μέρες που απομένουν να συζητήσουμε πολιτικά και προγραμματικά, να φύγουμε από αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας και το κυριότερο να ψηφίσουμε χωρίς φόβο. Όταν ψηφίζουμε με φόβο ή ψηφίζουμε για να εκδικηθούμε, είδαμε τι δύναμη μας περίμεναν τα προηγούμενα 4 και 8 χρόνια. Άρα, να ψηφίσουμε ελεύθερα, να ψηφίσουμε χωρίς παροπίδες και να επιβραβεύσουμε αυτούς που έχουν να πούν κάτι για το πώς θα γίνει καλύτερη η ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ όλους. Εμείς. Ευχαριστώ και εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.